Γεια σας, είμαι η Σμήνη και αυτό είναι το Do It Yourself. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε να κάνετε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό εορταστικό μακιγιάζ για την ημέρα του ρεβεγιών της Πρωτοχρονιάς και να χρειαστείτε μόνο προϊόντα τα οποία μπορείτε να βρείτε στο femol.gr της εταιρείας Diego Dalapalma. Για να ξεκινήσουμε, θα βάλω μικρή ποσότητα του foundation στο χέρι μου και με ένα πινέλο για foundation θα αρχίσω να απλώνω στο πρόσωπό μου. Έχετε τελειώσει και με το foundation, παίρνετε το concealer και βάζετε μικρή ποσότητα κάτω από τα μάτια σας. Εγώ έχω επιλέξει ένα concealer σε μορφή stick που είναι πιο καλλιτικό. Βάζετε λίγο concealer κάτω από τα μάτια σας και απλώνετε ξανά με το ίδιο πινέλο. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι με ένα πολύ μεγάλο πινέλο για πούδρα να απλώσετε πούδρα σε όλο σας το πρόσωπο. Στη λιπαρότητα του make-up και θα κάνει το μακιγιάζ μας αναλύωτο για περισσότερες ώρες. Αμέσως μετά παίρνουμε ένα ρούζ. Εγώ έχω διαλέξει ένα ρούζ σε καφετή απόχρωση και με ένα πινέλο βάζουμε μικρή ποσότητα κάτω από τα ζυγοματικά μας. Δημιουργούμε ουσιαστικά κοψίματα. Το συγκεκριμένο μακιγιάζ είναι πολύ σημαντικό. Θα χρησιμοποιήσετε ρούζ σε ουδέτερη καφετή απόχρωση και όχι ροδακινή ή ροζ. Βάζουμε και λίγο σελίτη και στα κόκαλα του λαιμού και του μετώπου μας. Αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα μάτια. Παίρνουμε την καφετή σκιά, τη σκιά που κάνουμε τα κοψίματά μας, και δημιουργούμε μία γραμμή ακριβώς πάνω από το καπάκι. Με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε βάθος στο μάτι μας. Όταν έχουμε τελειώσει με τα κοψίματα, με ένα μικρό πινελάκι βάζουμε ποσότητα από τη χρυσή διδύουσα σκιά που έχουμε διαλέξει στο κινητό βλέφαρο, δηλαδή στο καπάκι του μαθού μας μόνο, ακριβώς κάτω από τη γραμμή που έχουμε δημιουργήσει το κόψιμο για να μας δώσει την αίσθηση της λάμψης και να κάνει πιο φωτεινό το μακιγιάζ μας. Μόλις τελειώσουμε και με τη σκιά, παίρνουμε ένα πινέλο blending που ουσιαστικά αναμειγνύει τις διαφορετικές σκιές που έχουμε βάλει στα μάτια μας και κάνουμε την ίδια κίνηση κάναμε τη διάρκεια της δημιουργίας του βάθους, την καθετή σκιά που χρησιμοποίησαμε. Το αμέσως επόμενο μας βήμα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα eyeliner σαν αυτό. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα eyeliner που κυκλοφορούν στην αγορά, γιατί το βουρτσάκι του, όπως σας έχω ξαναπεί, μοιάζει με σφουγγάρι και η μύτη του είναι αρκετά σκληρή, έτσι ώστε να μην τζουρώνεστε κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της γραμμής του eyeliner. Δημιουργούμε λοιπόν μια λεπτή γραμμή στο μάτι μας. Προσπαθήστε, αν σας ταιριάζει, να την τραβήξετε λίγο προς τα πίσω, έτσι ώστε να δώσετε στο μάτι σας την αίσθηση του πιο μεγαλωτού ματιού. Άμα τελειώσετε και με το eyeliner, σημαντικό κομμάτι αυτού του μακιγιάζ είναι το λευκό μολύβι. Συνήθως διαλέγουμε λευκό μολύβι, βάζουμε μικρή ποσότητα μέσα στο κάτω μέρος του ματιού μας και το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ έντονο. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έχω να σας προτείνω αυτό το μολύβι της εταιρείας Diego Dalapalma, που είναι μεν λευκό, αλλά δίνει πιο πολύ την αίσθηση του μπέζ και όχι τόσο του άσπρου. Είναι πολύ πιο απαλό το αποτέλεσμα του. Και παράλληλα εξακολουθεί να δίνει φως στο βλέμμα μας. Βάζουμε λοιπόν στο κάτω μέρος του ματιού μας, λίγο πιο μέσα από τις βλεφαρίδες μας.
πολύ δυνατή σε αποτέλεσμα μάσκαρα, σαν αυτή η μάσκαρα της εταιρείας Diego Tala Palma, η οποία θα μας δώσει πάρα πολύ όγκο και μήκος. Χρειαζόμαστε πολύ έντονες λεπαρίες για αυτή τη μακιγιάζ. Τοποθετείτε στις κρεμαλίδες σας, από τη ρίζα έως την άκρη. Αφήνετε την πρώτη στρώση να στεγνώσει. Και μόλις στεγνώσει, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Βάζουμε αρκετή ποσότητα μάσκαρα και στις κάτω λιμφαλίδες. Χτίζουμε σταδιακά τον όγκο. Και τα μάτια μας είναι έτοιμα. Φτάσαμε λοιπόν στο πιο σημαντικό κομμάτι αυτού του μακιγιάζ, που είναι τα χείλη μας. Και για τα χείλη μας έχουμε διαλέξει ένα πολύ ωραίο βαθύ κόκκινο χρώμα. Εγώ έχω διαλέξει εδώ το νούμερο 101 από την εταιρεία Diego Tala Palma και το αντίστοιχο εννοείται περίγραμμα. Παίρνω λοιπόν το μολύβι περιγράμματος και γράφω γύρω-γύρω το περίγραμμα του χειλιού μου, αλλά και βάζω μικρή ποσότητα μέσα στα χείλη, έτσι ώστε να δώσουμε βάθος. Όταν έχετε λοιπόν τελειώσει με το περίγραμμα του χειλιού σας, παίρνουμε το βαθύ κόκκινο κρυγμένο που έχουμε διαλέξει και το πινελάκι του χειλιού και αρχίζω να βάζω σταδιακά χρώμα, σβήνοντας το περίγραμμα προς τα μέσα. Τελειώνουμε λοιπόν και με το κραγιά μας. Και το αμέσως επόμενο και τελευταίο βήμα είναι να δώσουμε λάμψη στο μακιγιάζ μας. Το μυστικό γι' αυτό είναι να πάρετε το πινέλο του νου σας και τη χρυσή σκιά που βάλαμε στα μάτια μας. Και απλώνετε μικρή ποσότητα στα ζυγωματικά σας. Λίγα και στη μύτη. Και όπως είπαμε, στα κόκκαλα λίγο. Ψηλά πάνω από τα χρήματα στο μετωπό μας. Έτσι δίνουμε λάμψη σε όλο μας το μακιγιάζ. Κάπως έτσι λοιπόν τελειώσαμε το ελκαστικό μας μακιγιάζ. Ελπίζω να σας άρεσε. Χρησιμοποιήσαμε προϊόντα της εταιρείας Diego Tala Palma που μπορείτε να βρείτε στο themon.gr. Είμαι η Σμίνη και αυτό ήταν το Do It Yourself. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!